Ο ναυάγος της καρδιάς σας επέστρεψε. Γεια σου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα παίξουμε Raft. Στο προηγούμενο part φύγαμε από το Varuna Point και βγήκαμε στον ωκεανό, όπου ανακαλύψαμε αυτό το trading station και στην πορεία ανακάλυψα πώς μπορώ να φτιάξω το δικό μου recycler. Δηλαδή αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο κάνει πάρα πολύ θόρυβο και μπορείς να πετάς μέσα ό,τι σκουπίδια έχεις και να παίρνεις αυτά εδώ, τα trash tubes, τα οποία τα ανταλλάσσεις στο trading point και παίρνεις άλλα πράγματα, όπως αυτά εδώ τα δολώματα. Οπότε, μιας και μίλησα για τα δολώματα, πρέπει να... πρέπει να δολώσουμε κάτι. Οπότε, βάζουμε το σκουλίκι και πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε. Είναι λίγο της υπομονής στο ψάρεμα. Γενικά σε αυτό εδώ το part θα ασχοληθούμε με αυτά, κυρίως τα trading points, τα ψαρέματα, για να δούμε τι. Glow Shrimp. Μια γαρίδα η οποία λάμπει στο σκοτάδι. Πρέπει να τα ψαρέψουμε όλα, πρέπει να τα ανταλλάξουμε ώστε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στο tier και να ξεκλειδώνουμε καινούργια σπάνια αντικείμενα. Βέβαια, επίσης πρέπει να είμαστε στην γύρα για να μαζεύουμε πλέον σκουπίδια, γιατί ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Και ένα ακόμα Glow Shrimp. Ελά, τύχε κάτι πιο καλό. Θέλω ένα τόσο ψάρι τώρα. Sharp carp. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ δεν είναι σαν τα άλλα ψάρια. Δηλαδή, από ό,τι νομίζω, ούτε στον τοίχο μπορούμε να τα βάλουμε. Κάτσε να κάνουμε προσπάθεια. Ναι, ούτε στον τοίχο τίποτα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Απλά να τα ανταλλάξουμε, ούτε να τα φάμε. Κατά τα άλλα, εδώ τα ζωντανά μου και αυτά φαίνονται να είναι όλα σε εξαιρετική κατάσταση. Έχουμε βάλει και τις advanced τις μπαταρίες, οπότε δεν σκάμε εσείς. Καλά σας βλέπω. Και μετά βλέπω αυτό το μέρος και θυμάμαι ότι coming soon πρέπει να κάνουμε και εδώ κάποιες ανακαινήσεις. Κατά τα άλλα, εδώ φαγητό και αυτά έχουμε. Όπα, μαγειρεμένο σουλωμό. Τώρα πρέπει να πάμε στο νησί που θυμάμαι ότι έχει μέλισσες. Οπότε θα πάρουμε το δίκτυο για τις μέλισσες και να έχουμε χώρο. Κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να φτιάξω ένα άλλο μέρος γι' αυτό, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό εδώ που είναι. Αλλά θα το κάνουμε αργότερα. Νησί, έρχομαι. Πού πασί. Είχε φάει ξύλο από πριν. Πραγματικά είχα κουραστεί στο παρελθόν να μαζεύω σαβούρες και όντως έχω πάρα πολλές. Αλλά χαίρομαι που επιτέλους ξέρω τι να τις κάνω. Δηλαδή, μπορώ να βρω κάτι να τις κάνω. Ω, πρέπει να φέρω και το άλλο μαζί στο τιτάνιο. Λάμα, έχω πολλά ρε φίλε, δηλαδή. Δεν μπορώ να θρέφω περισσότερα. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Ελευθέρας βοσκής. Αλλά άμα δω την αρκούδα, θα της πω δύο λογάκια. Επίσης, εδώ πρέπει να βρούμε και ποια δέντρα κόβονται. Γιατί κάποια από αυτά εδώ τα δέντρα κόβονται. Για να τα πάρω σχεδία μου. Δηλαδή, έλατο χρειάζομαι. Όχι για το πλάνξ, αλλά για τα pine cone. Δύο πάνικο να μπορώ να φτιάξω τα δικά μου. Όπα, αρκούδα, δες εδώ. Πώς με μυρίστηκε ρε. Κάτσε καλά αρκούδα. Έχεις μπλέξει άσχημα. Θα φας ματσέτα. Θα φας ματσέτα. Χρειάζομαι το leather, παιδιά, για τις πανοπλίες μου. Αφού έκανα μια γύρα, ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε διάφορα πραγματάκια εδώ. Πέστε εδώ, με προκαλεί να το πιάσω. Καλησπέρα, σε έχω φέρει το πράγμα το καλό. Θέλω να σας πουλήσω βασικά Glow Shrimp. Ανεβαίνει σιγά σιγά το reputation. Ανεβαίνει βέβαια, αργά και σταθερά. Μπορώ να αγοράσω δολώματα, όπου θα πάρω δυο δολώματα. Τώρα να πάρω πηξίδα και αυτά άχρηστα είναι. Αλλά μία κόρνα για να εκνευρίζω τους φίλους μου, ναι. Πρέπει να ανέβω tier γιατί παίρνω ακόμα καλύτερα πράγματα. Είναι κυρίως για εμφάνιση και αυτά. Αλλά στο tier 3 έχει και blueprints. Οπότε, γιατί το μέλι δεν είναι ποτέ αρκετό, οι μελισσούλες θα τις φροντίσω εγώ. Θα δω ρε. Έλα. Αου, με τσίπησαν. Είμαι πολύ κακός αυτό. Ωπ, τις έπιασα, επιτέλους. Και αυτές εδώ. Σπά αυτό το δέντρο που είναι σπάνιο. Κάτι θα σκάψω μία και αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρω. Μούφες. Το χώμα είναι πάντα χρήσιμο. Πίσω σχεδία μου, συμμαζεύω λίγο αυτά τα πράγματα τα οποία μάζεψα. Βάζω εδώ τον ανακυκλωτή να δουλεύει. Δουλεύει καλά, παιδιά. Δες εδώ, το άφησα. Και μου βγάλε τρία τέτοια. Αλλά γενικά με το ψάρεμα θα γίνει όλη δουλειά. Για να καταλάβετε, έχει αδειάσει όλο αυτό που το είχα γεμάτο με σκουπίδια. Πάω, τα παίρνω και τα πετάω εδώ όλα. Φεύγουνε. Βέβαια, δεν μπορώ να φύγω χωρίς να ανακαλύψω τους θησαυρούς γιατί. Είπαμε χρειαζόμαστε το τιτάνιο για να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Και δεν έχω καθόλου. Εδώ. Έλα να έχει πολύ τιτάνιο μέσα. Ένα. Αλλά έχει και δεύτερο θησαυρό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματάω οπωσδήποτε σε μικρά νησάκια και να ψάχνω για τιτάνιο. Ό,τι και να γίνει. Όπαρε! Και πίνακα και τρία τιτάνια. Όπαρε! Α, μου πήγε καλά αυτό. Οπότε έρχομαι εδώ και τα βάζω για λιώσιμο. Κάτσε να βάλω εδώ την κόρνα. Για να δούμε. Αυτό, παιδιά, απλά να εκνευρίζει κόσμο. Οπότε, σήκωσα την άγκυρα, στρίβω εδώ αυτό να μην συγκρουστεί, Βάζω μπρος τις μηχανές και κάπου εκεί στο βάθος βλέπω ένα ακόμα μικρό νησάκι. Πρέπει να πάμε για να βρούμε τιτάνιο εκεί. Έχουμε κάποιες συνταγές τις οποίες δεν έχουμε φτιάξει. Επίσης, βρήκα αυτόν τον πολύ ωραίο πίνακα. Οπότε, ενδεχομένως να το ξεκινήσω λίγο κάπως σαν art gallery. Man and the moon. Αυτόν εδώ το χώρο. Με τόσες πίνακες πλάκα-πλάκα που έχω, θα μπορούσε να γίνει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις ιδέες σας. Έχω κι άλλον. Και πολύ μεγάλο κιόλας.
Δείτε εδώ. Στοπ, θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη στάση. Για μάζεμα, κυρίως θέλουμε φύκια. Δεν έχουμε καθόλου φύκια και τα χρειάζομαι συνεχώς για να φτιάχνουμε βατραχοπέδιλα και άλλα πράγματα, μπουκάλια και όλα αυτά. Είναι από τα πιο χρήσιμα αντικείμενα αυτή τη στιγμή. Εξοδεύεται και γρήγορα. Ειδικά μετά τη μάχη με τον Rhino Shark που έκανα. Δεν ήρθα να κάνω πολλά πράγματα, ήρθα για να ανακαλύψω. Εδώ, στην πέτρα πάνω. Λογικό. Και δεν έχει κανένα τιτάνιο. Σηκώνουμε τις άγκυρες και φεύγουμε σε αυτό το νησάκι στα 480 μέτρα. Βασικά, εκεί ήμασταν ήδη. Πες να ήμασταν ήδη, ε. Πρέπει να πάω δυστυχώς για να βεβαιωθώ. Γενικά, ανακάλυψα ότι τα smoothies είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Διότι εκτός από τη δίψα σου, ανεβάζουν και την ζωή. Και ενδεχομένως να τα χρειαστούμε για κάποιο επόμενο boss fight. Οπότε θα μαζεύω φρούτα σιγά-σιγά. Α, ναι, είχα δίκιο, έχω περάσει αυτό το νησί. Όμως, εμφανίστηκε ένα άλλο τώρα που το πείραξα. Στα 1300 μέτρα, το οποίο δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Πρέπει να πάμε και εκεί. Και στο ενδιάμεσο, συνεχίζω εγώ το χαβά μου, μαζεύω ό,τι υπάρχει, γιατί πλέον έχουν νόημα. Ενώ παλιά δεν είχαν, τα πετούσα. Αλλά τώρα τα ανακυκλώνουμε όλα αυτά. Έρχεσαι εδώ, σκαρβαλώνεις εδώ και πετάς. Δες εδώ πώς θα παίρνει. Ακόμα πετάω. Εν τω μεταξύ, θα φτιάξω τώρα και ένα τέτοιο για να έρχεται το πουλί, για να το σκοτώνω, για να μαζέψω λίγα feathers. Γιατί ξεμένω και δεν θα έχω βέλη. Και όσο περιμένουμε, το ρίχνουμε στο ψάρεμα με τα καλά μου στα δολώματα. Βασικά, πάρε, γέμισε νησιά εδώ. Οκ. Θα γίνει χαμός. Μπορώ να ψαρεύω από εδώ πάνω. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε. Έλα, έπιασε η παγίδα μου. Ναι, έπιασε η παγίδα μου. Ω, το βλέπουμε μακριά. Έχει και trading post. Οκ, άρα όλα τα μεγάλα νησιά με το πράσινο θα έχουν και trading post για να πηγαίνεις να κάνεις ό,τι να κάνεις. Ωραία. Φτάσαμε. Κλείνω τις μηχανές. Κλείνω και τις πόρτες. Και ρίχνουμε την άγκυρα. Ήσυχο μέρος φαίνεται. Μια κούδα! Μενόμενη! Τα! Δεν φοβάμαι βέβαια εγώ πλέον. Τα έχω ξεπεράσει αυτά εδώ. Θυμίζει πολύ το προηγούμενο νησί, χωρίς να είναι εννοείται το προηγούμενο νησί. Άρα βλέπουμε σιγά σιγά ένα μοτίβο. Εγώ ήρθα γι' αυτό. Όχι, αυτά θα είναι μόνο σκουπίδια. Ναι, μόνο σκουπίδια. Ήρθα για να πάρω το τιτάνιό σας και για να ανταλλάξω. Τώρα μιλά σωστά. 5 titanium ore. Πάρε στο νησί. Και επειδή ήσταν πολύ καλοί μαζί μου, θέλω να σας πουλήσω 4 glow stick και 4 από αυτά. Και υπάρχουν καινούργιες συνταγές που λέει αν το φας αυτό σε κάνει να τρέχεις γρηγορότερα. Ουα, αυτό να αναπνέεις περισσότερο και αυτό σου είναι έξτρα ζωή. Πάρε. Να κολυμπάς πιο γρήγορα. Και αυτή εδώ η ντουλάπα σου επιτρέπει να αλλάζει το χρώμα των ρούχων σου. Εννοείται θέλω να αλλάζω χρώμα τα ρούχα μου. Αλλά για φέρε και αυτό το κάτι fish deluxe. Και αυτό εδώ. Τις συνταγές με τα ρεβίθια. Είναι μπλε συνταγές σε σχέση με τις παλιές. Επί της ουσίας ερχόμαστε σε αυτά τα νησιά και γενικά σε αυτό το part για να προετοιμαστούμε για το επόμενο μεγάλο προορισμό. Το παιχνίδι θα δυσκολέψει και θα δυσκολέψει απότομα. Τουλάχιστον αυτό έμαθα από κάποια. Μικρά spoil! Θέλω πιστοβέλος μου. Please. Όχι. Σηκώνουμε άγκυρα. Δεν έχουμε μπαταρία προφανώς. Και φεύγουμε για άλλο μεγάλο νησί. Είναι στα 880 μέτρα. Αν και θα κάνω και εκεί μια στάση και θα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Βέβαια τώρα επιτέλους είμαστε σε στάδιο να φτιάξουμε τον battery charger, το φορτιστή, ο οποίος δουλεύει με ολική ενέργεια. Χρειαζόμαστε λίγα ropes. Δεν είναι κάτι. Planks, 4 κυκλώματα και φτιάχνουμε ένα wind turbine. Ναι, γενικά κάτι πρέπει να γίνει με τη σχεδία μου, τώρα που το βλέπω. Φορτιστής με ολική ενέργεια. Και όχι με βιοκαύσιμο. Το οποίο πλάκα-πλάκα τελειώνει, γιατί δουλεύουν οι μηχανές μου το πρωί μέχρι το βράδυ. Οχ, έχουμε πρόβλημα. Πάρτε. Θα πρέπει να πάμε 3.000 μέτρα μακριά. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Θα πρέπει να γίνει ακραίο ταξίδι την επόμενη φορά. Και γι' αυτό θα αφιερώσω λίγο χρόνο παραπάνω για να ετοιμαστώ 100%. Όμως, μιας και δεν μου φτάνει το βιοκαύσιμο, θα πρέπει μέσα σε όλα να φτιάξω και το φορτιστή ολικής ενέργειας. Μιας και όμως αυτό θα χρειαστεί σκέψη, μπορούμε να τοποθετήσουμε προσωρινά τουλάχιστον εδώ αυτή την ντουλάπα που πήρα. Τώρα μου πεις πάνω αυτό θα είναι ντουλάπα, σαλόνι, έκθεμα. Θα είναι ό,τι θέλω εγώ να είναι. Ταιριάζει μια χαρά εδώ. Όπαρε, μας επιτρέπει να αλλάξουμε τα ρούχα μας σε διάφορα χρώματα. Εγώ αυτά. Α, μπορώ να κάνω ροζ. Με τη μία. Και ναι, γιατί όχι, είναι πολύ ωραίο το ροζ. Και ας τοποθετήσω τις καλές συνταγές. Α, θέλουν αυτά τα τσίλι, θέλουν αυτά τα έξτρα. Έτσι εξηγείται. Οπότε θα τη βάλω εδώ. Αυτή να την ξέρω. Ζόρικη, αλλά θα αξίζει. Και βάζουμε και εδώ αυτήν την
Rinaldi Special. Και μιας και έχουμε λίγα καύσιμα, θα χρειαστεί οπωσδήποτε στο επόμενο part να βρούμε το κατάλληλο μέρος για να τοποθετήσουμε αυτήν εδώ την τουρμπίνα που φορτίζει τις μπαταρίες. Και δεν είναι αυτό εδώ το κατάλληλο. Όπως και να έχει, ελπίζω σας άρεσε. Ήταν πιο κουραστικό από τα προηγούμενα part, αλλά ήταν η προετοιμασία, γιατί στο επόμενο θα πάμε στο καινούριο νησί. Οπότε μένετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή, σπάστε το κουτί like, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο για να περάσει πάρα πολύ ευχαριστή η ώρα σας. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.